Γενέθλια όλη μέρα σήμερα. Το κάνω σαν κάτι ημερίδες, να πούμε, σαν κάτι γλέντια σε κάτι χωριά που λέει γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, τα κλωτσοσκούφια 2015. Γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, τα χλαπάκια 2020. Και είναι όχι μία μέρα, ούτε... Μιλάμε τώρα για δεκαήμερο. Πανηγύρια αυτά, μαλίτς γκριάς, γεννήτρια που ακούγεται, γκρ, διάφορα κλαρίνα, η μπύρα μέσα από το βαρέλι φυσικά, εννοείται, ήθος, όλα στη λαδόκολα, τέτοια πράγματα. Έτσι κι εγώ λοιπόν, γενέθλια το πρωί, γενέθλια και το μεσημέρι, αυτό είναι το πλεονέκτημα, όταν έχεις δύο εκπομπές μέσα στην ημέρα, παίρνεις διπλές ευχές. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Ελάτε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή ποιος? Αυτός. 1-0, Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο. 49 λέει σήμερα το κοντέρ. Σκέφτηκα να βάλω τον πενιντάρι του Ζαμπέτα. Πρώτον, δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Δεύτερον, δεν είμαι εδώ και 50 χρονών. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει: γεια σας, ήθελα να μου βάλετε 99 λουκανοπιτάκια. 99, γιατί 99 λέει και όχι 100. 100 λουκανοπιτάκια λέει, ποιος θα τα φάει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Και με τις ηλικίες. Εδώ είμαστε με χορηγούς στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παντοτινά μαζί μας. Με Boss Siemens Pizzos, με ψυγειοκαταψύκτες καταπληκτικούς. Με φοβερές τιμές στα πάντα. Ό,τι θέλετε εκεί θα βρείτε. Μπαίνετε, μπουκάρετε, λέτε. Η μαγική λέξη είναι ζουμουσού. Το μαγικό επίθετο είναι τσατσαρός. Μπαίνετε και λέτε, είμαι ακροατής. Και ο τσατσαρός είπε να έρθω εδώ. Για ψυγείο, για πλυντήριο, για κουζίνα, για τηλεόραση, για κλιματιστικό, για τάμπλετ, για λάπτοπ, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη θα σας εξυπηρετήσει αμέσως και με το χαμόγελο στα χείλη και με τις καλύτερες τιμές. Όπως θα γίνει φυσικά και στο Αιγαίον, εκεί που θα πάρετε τα πιο φρέσκα, τα πιο υπέροχα ψαρικά, τα πιο υπέροχα θαλασσινά, εκεί που θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε στο πιάτο σας. Από τη θάλασσα κατευθείαν. Πεντανόστιμο, ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Βάλτε 214.000 για το κέντρο, 69, 56, 66 για το ωραιόκαστρο, στα δύο ηχθυοπολία, στις δύο μαγαζάρες στο Αιγαίο. Γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888. Ήδη από το πρωί είπαμε ότι τέλος, ό,τι είπαμε, είπαμε. Έτσι λέω εγώ δηλαδή, δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μην συζητάμε άλλο για το μάτς της Κυριακής. Όμως έχω την άποψη, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, και θέλω να σας πω ότι είναι από τις φορές που δεν μου αρέσει. Πρέπει να σταματήσουμε, διότι μπροστά μας είναι το μάτς του Σαββάτου. Δεν τελείωσε η σεζόν, δεν τελείωσαν οι υποχρεώσεις, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί στόχοι, και παρά το ξενέρωμα, παρά τα νεύρα μας, παρά τις όποιες αντιρρήσεις μας, παρά το θυμό μας, παρά τις ενστάσεις μας, παρά τέλος πάντων όλα τα παρά, μπροστά πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον αυτού που αγαπάμε. Θα μου πεις, αυτά που δύο μέρες λέμε τώρα για τα στραβά που βλέπουμε από τον προπονητή, από τους παίκτες, από τον σχεδιασμό, από το ένα, από το άλλο, δεν τα λες από αγάπη. Μόνο από αγάπη. Ούτε από συμφέρον, ούτε από διάθεση για γκρίνια. Δεν είμαι μύρλας. Δεν είμαι μεμψίμηρος άνθρωπος. Δεν μου αρέσει η φαγωμάρα. Μου αρέσει ο χαβαλές. Μου αρέσει το χαμόγελο, η πλάκα, το χιούμορ. Μου αρέσει καλή διάθεση. Μου αρέσει το γλέντι. Αυτά μου αρέσουν. Η αισιοδοξία. Μου αρέσει το ζουμουσού. Ζουμουσού όμως είναι και να διορθώνεις κάτι εκεί που αγαπάς. Τουλάχιστον να νομίσεις ότι θα προσφέρεις και ότι θα διορθώσεις εκεί που αγαπάς. Έτσι λέω εγώ τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και στο τηλέφωνο και στο Facebook και παντού και στα inbox και στα outbox και ο παντού. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες και παραγγελίες δεχόμαστε και τραγουδάκια θα ακούσουμε. Και έχω παραγγελία ήδη, μια στιγμή λίγο, ένα λεπτουδάκι. Αυτό μου ζητήσατε μετά πολύ καιρό. Έτσι. Πάμε γραμμές. Έρχεται σήμερα, έρχεται ο τεχνικός διευθυντής. Σήμερα ήρθε, θα έρθει. Νομίζω ότι έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται, για τον Όλαφ Ρέμπε. Την ίδια στιγμή ο κύριος Αυγενάκης συνεχίζει να δρά. Λες και πραγματικά είναι ερυθρόλευκος εκπρόσωπος.
Επίθεση στον ΠΑΟΚ, επίθεση στο Μάγκη Γκαγκάτσι, επίθεση όπου μπορεί. Τι να κάνει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Τον ενόχλησε. Τι είπε ο Γκαγκάτσις, αν οι δύο πρώτοι αγώνες γίνουν χωρίς κόσμο, το ίδιο να γίνει και στους αντίστοιχους του δευτέρου γύρου. Τσίνησε, δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε, δηλαδή τι θέλανε. Και είδατε έτσι, χάσαμε, δεν είπαμε τίποτα, κάναμε την αυτοκριτική μας, είδαμε το κακό μας πρόσωπο, κοιτάμε τα λάθη μας, είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν ξεκατηνιαζόμαστε, δεν ψάχνουμε να βρούμε να μας φταίει τον γκαζόν, η βροχή, η τρύπα του όζοντος, η εξαφάνιση της καρέτα-καρέτα, το μελαγχολικό βλέμμα του θαλάσσιου ελέφαντα, μονάχους-μονάχους, Βερολίνους-Βερολίνους. Δεν ψάχνουμε να βρούμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Έτσι, ούτε κλειδώνουμε τις πόρτες για να παρκάρουν τα πούλμαν καμιά 200 μέτρα μακριά και να τρώνε φτισίματα και μπινελίκια και να ακούνε αφιερώσεις στα αγαπημένα τους και συγγενικά τους πρόσωπα πρώτου βαθμού οι ποδοσφαιριστές. Κλείνω την παρένθεση, πάμε στις γραμμές. Χαίρετε! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνετε! Καλά! Καλώς το κορίτσι! Θάνατον όνειρο απόψε, γέλια χαρές με ξύπνησαν, λες και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια πολλά ακούγονταν να ζήσεις, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή. Χρόνια πολλά ακούγονταν να ζήσεις, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή. Χρόνια πολλά, Κωστή. Άρε Νάντια. Άρε Νάντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήσεις πολλά 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 χρόνια, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να είσαι ευτυχισμένος, να σε χαιρόμαστε κι εμείς, να είμαστε όλοι μαζί στην παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάντια μου. Υπέροχες τραγουδιστές ευχές, εκλεκτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείς. Με συγκινείς. Και του χρόνου να είσαι γερός. Του χρόνου. Α, πρέπει να ξέχασες να έκανες κλήρωση το πρωί για τα κρέατα. Δεν έκανα. Δεν έκανα. Έχεις δίκιο. Δεν έκανα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ούτε το είπα, το ξέχασα κιόλας μέσα στην αναμπουμπούλα. Πάμε στις γραμμούλες. Ναι, γεια σας. Καλά, ρε Κωστή. Καλώς το Στελάρα, καλώς τις Σέρες. Καταρχήν να τα κατοστείς, να είσαι γερός, φίλε. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Μπήκα με φόρα το πρωί και τα ξέχασα να μου. Δεν πειράζει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Δεν και πειράζει. Εσύ, αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία, έχω δεύτερο ημίχρονο, κατάλαβες. Σαν πέρσι ήταν και το πάρτι, νομίζω, θα γίνει λάσο. Κοίταξε, ήταν να το κάνουμε 10, αλλά λόγω καιρού το πήγαμε νομίζω 13. Ναι, κάτι είχε αλλάξει, ναι, το λες, είναι την καταιγίδα. Νομίζω πήγαμε λίγες μέρες μετά. Ναι, γιατί περιμέναμε καταιγίδες. Τελικά, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν υπέροχα, το θυμάμαι αυτό το βράδυ. Έτσι, πολύ, με πολύ αγάπη. Για πες, Στελάρα μου. Εγώ θα πω για το Σάββατο, φίλε, να βγάλουμε αντίδραση, να βγάλουμε το φιλότιμο που περιμένουμε τόσες εβδομάδες, τόσες αγωνιστικές, να βγάλουμε το καλό του σε αυτό. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε, φίλε. Αυτό. Με τα σκέντα, χωρίς πολλά πολλά. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Ακριβώς. Μπείτε μέσα και παίξτε. Τελείωσε. Αυτό. Συχάθηκαμε να λέμε να τους δούμε να παίζουν όπως παίζανε πέρσι, ρε φίλε. Πού ξεχάσανε την μπάλα. Τι έγινε. Λες και είναι άλλοι, φίλε. Λες και είναι σωσίες. Πραγματικά. Ας πάνε οι αρχηγοί να μιλήσουν με τον προπονητή, να δουν τι φταίει. Είναι... Μεγάλα παιδιά, μεγάλοι άντρες εισαγωγικά τα παιδιά, γιατί είναι με κουτά σορτζάκια. Κάτι μια που δεν ήταν να δούμε. Μεγάλα και καλοπληρωμένα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Ότι ξέρεις, ένας απλός εργάτης και αυτά. Εντάξει, παιδιά, δεν τα κλέψαν τα λεφτά, τους τα δώσαν. Σίγουρα, επειδή κάνουν. Ακριβώς. Κάνουν κάτι ιδιαίτερο που δεν μπορεί να το κάνει ο ανειδίκευτος εργάτης. Εμένα, άμα μου δώσει φανέλα και παπούτσια, δεν μπορώ, έτσι. Γι' αυτό και αμείβονται. Δεν τα πήραν με το ζόρι. Όμως, τιμήστε αυτά τα χρήματα, τα πολλά που σας έχει αυτός ο άνθρωπος, τακτοποιημένους σε όλα σας. Αυτό ζητάμε, ρε παιδιά. Αυτό. Τίποτα παραπάνω, αυτό. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα, φίλε. Μπείτε μέσα, ματώστε. Και δεν είναι σημασία μόνο η νίκη. Εμείς θέλουμε να δούμε τη διάθεση, την προσπάθεια. Αυτό. Δεν βλέπουμε τη διάθεση. Άμα σας βλέπαμε και παίζατε και χαράτε, θα λέγαμε είστε καλύτερα, φίλε, αλλά είστε ανάτυχοι. Εννοείται, φίλε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Εννοείται, αυτό θέλαμε. Αυτό ζητάμε. Αυτό μα, ο κόσμος γι' αυτό τρελάθηκε την Κυριακή. Γιατί είδε για δεύτερη φορά μέσα στην έδρα μας
να τους αντιμετωπίσει αυτούς σαν να ήταν ένα φιλικό η K19 με τους άντρες. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ με ΠΑΟΚ. Και πολύ καλή εξέλιξη και τον πάσιμο του Κοσμοτέ TV στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Μόνο θετικό μπορώ να το πω. Το έχω μπροστά και ήθελα να το πω. Να το πούμε και στον κόσμο. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Ότι... Γεια σου, φίλε, καλή μεσημέρι. Γεια σου, στελάρα μου, σε ευχαριστώ. 83, βάλε. Να σε βάλω και εσένα. Άντε, πρωί μεσημέρι. Για τα κρέατα, έτσι, αύριο θα τα κληρώσουμε. Να πω ότι μπαίνει και η Κοσμοτέ. Κοσμοτέ TV που μέχρι τώρα είχε μόνο Champions League, ξέρω εγώ, είχε ξένα πρωταθλήματα. Μπαίνει και αυτή στη διεκδίκηση για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα είναι κεντρική διαχείριση για συγκεκριμένες ομάδες. Πολύ σημαντικό, γιατί η Νόβα με νέα διεύθυνση, η Κοσμοτέ αν μπει, είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός και να βγει το καλύτερο. Ο μόνος βέβαια ο οποίος χαλαρός και άνετος για τη φρόντιση, γιατί έχει τεράστια βάση οπαδών, είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το ΠΑΟΚ TV. Έτσι, και βλέποντας και κάνοντας. Πάμε εδώ. Ναι! Καλησπέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο. Καλώς τον. Χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ. Πολύ χρόνος. Ευχαριστώ, ό,τι φίλε μου. Ό,τι επιθυμείς, φίλε, να το έχεις από εδώ και μπρος. Να σε καλά, αγόρι μου. Και επειδή σε ξέρω εδώ, είναι ευχή που τη λέω πάντα, ό,τι επιθυμείς και είναι για καλό πάντα να το έχεις. Σωστό. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν και επιθυμίες οι οποίες δεν είναι καλές. Αλλά επειδή σε ξέρω σαν άνθρωπο, θεωρώ ότι δεν φτάνεις ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Τι να φτάσουμε, ρε φίλε. Προτιμάς να μην ασχοληθείς παρά να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο. Ή αν μπορείς κιόλας να συγχωρέσεις εκεί που θέλεις να σου κάνουν κακό, τότε είσαι, φίλε, έχεις περάσει άλλο επίπεδο. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Όχι. Αλλά εκεί, φίλε, είσαι, νομίζω ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Είμαστε άνθρωποι, αλλιώς θα πηγαίναμε σαν τον Ιησού στην Έρημο, θα τρώγαμε ακρίδες και θα κάναμε σχετική ζωή. Φίλε, θα περπατούσαμε πάνω στη θάλασσα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται όλα. Θέλω πριν πεις οτιδήποτε να σου πω ότι δικαιώθηκες μέχρι κεραίας για τον Ντάγκλας ή Ντόγκλας ή Ντούγκλας, δεν μας ενδιαφέρει, Αουγκούστο, που είπες, παιδιά, να περιμένουμε λίγο τη μαγνητική, μήπως δεν έχει πειραχτεί ολικά το σύστημα, τα λέω τώρα τελείως κομπογιανίτικα εγώ. Και όντως αποφύγαμε την εγχείρηση, γιατί, Στράτο, πες μας τώρα, γιατί την αποφύγαμε. Πάντα στους ποδοσφαιριστές η ρήξη σοπιστίου χιάστο, επειδή δεν είναι συχνό φαινόμενο, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίζονται συντηρητικά με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αστάθεια στο γόνατο σε στροφικές κινήσεις. Μάλιστα. Ιδάλλως, εάν υπάρχει αστάθεια σε στροφικές κινήσεις, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Το νηστέρι για τον οποίο στοιχειάστο είναι η τελευταία λύση. Ειδικά εκεί η Στράτο, πίσω. Είναι η τελευταία λύση, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, ρωτάω, το διαφοροποιεί το ότι είναι πίσω και όχι μπροστά στο γόνατο. Ναι. Διότι ο μηχανισμός κάκωσης του πιστίου χιαστού είναι κυρίως με τη μετατόπιση της κνήμης του καλαμιού πάνω στο μοιραίο προς τα πίσω. Ενώ ο πρόσθετος χιαστός, που είναι πιο συχνός τραυματισμός, έχει και ένα μηχανισμό κάκωσης στροφικό που λέγεται. Μάλιστα. Pivot shift, η κίνηση που κάνουν οι μπασκετμπολίστες, το γύρισμα, ναι. Που λέμε, ναι. Μπράβο, πάνω στο γόνατο. Αυτό που λέμε, αυτό κολλάει το πόδι που λένε, έτσι. Αυτό στον οπίσθιο δεν υπάρχει. Ναι. Και συνήθως για να τραυματιστεί ο πίσθιος χιάστος πρέπει να πάει σε τροχαίο. Αλλιώς δεν γίνεται, ναι. Φίλε. Πώς χτύπησε, ρε παιδί μου, εκεί. Γονατιά. Γονατιά. Κάποιος θα πήγε να του βάλει μια κόντρα και θα τον βρήκε με τη στάπη στο καλάμι και θα του κάνει ο πίσθιος χιάστο. Μάλιστα. Θα έπεσαν και κάτι ψιλοπινελίκια εκεί πέρα και τελείωσε. Σίγουρα, φίλε. Σίγουρα. Στα βραζιλιάνικα, στα πορτογαλικά. Εντάξει, τώρα λίγο πάνω στη φάση, λίγο ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο να δείξουμε στον προπονητή ότι πρέπει να παίξουμε και αυτά. Λίγο υπερβάλλον. Ζήτω, έγινε η ζημιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και πέρυσι και φέτος είναι ομάδα του προπονητή του. Πέρυσι ο προπονητής, άριστος ψυχολόγος, Αλεπού, μέτριος προπονητής κατά τα άλλα, αλλά στην ψυχολογία παίρνει με άριστα το 10-11. Με άριστα το 10 παίρνει 11. Ακριβώς. Στην ψυχολογία. Ψυχολογία και διαχείριση προσωπικότητων, Στράτο. Στην ψυχολογία και στη διαχείριση ψυχολογίας. Ναι, ναι. Έκανε τον παίχτη του 7 να νιώθει ότι είναι παίχτης του 9 και να παίζει για 10. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ακόμα και όταν τον είχε στον πάγκο. Ακόμα και όταν τον είχε στον πάγκο. Απλά προδοσία.
Εγώ τη βάζω πάντα τον αστερίσκο στο τέλος γιατί τον πενεύουμε. Δεν το συζητάμε. Ναι, τον πενεύουμε, θέλω αυτά στο τέλος να το λέω κάθε φορά. Οι αλήθειες να λέγονται. Δεν ξεχνάω εγώ, δεν θέλω. Το να φύγεις παραμονή της προετοιμασίας αποτελεί ύψιστο σφάλμα. Θες να φύγεις. Πες την επόμενη μέρα μετά τον double, παιδιά, μετά ευχαριστώ το... πάρα ακριβώς. Πολύ. Ακριβώς. Βρείτε νέο προπονητή, θέλετε να σας προτείνω κιόλας. Πάρτε και τις μεταγραφές και τέρμα. Στο χωριό μου το λένε τρύπημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα δύο υπέροχα χρόνια εδώ. Ακριβώς. Θα είμαι πάντα ΠΑΟΚ, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ειδικά απέναντι σε αυτούς που σε στήριξαν με νύχια και με δόντια, έτσι. Έβαλαν τα στήρι σου μπροστά. Γιατί όταν ήρθες στον ΠΑΟΚ μόνο ντομάτες δεν πέσανε. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Όλοι μας. Μόνο ντομάτες. Δεν θέλαμε ούτε να τον βλέπουμε ζωγραφιστό. Έτσι. Α, τι να λέμε. Έτσι. Για να πούμε και τα ποδοσφαιρικά, και φέτος λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα του προπονητή του. Ένας προπονητής φοβικός. Ο ΠΑΟΚ για ένα μεγάλο διάστημα έπαιζε περισσότερο για να μην χάσει παρά για να κερδίσει. Εγώ νόμιζα ότι οφειλόταν ότι ήταν στο άγχος του IT του. Αλλά τελικά οφειλόταν στο σύμπλεγμα που έχει ο προπονητής του. Γιατί ο Φεραίρο για μένα έχει σύμπλεγμα, πώς τον νιώθει ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ικανός. Ναι. Νιώθει ρε παιδί μου ότι δεν το έχει το καράβι, δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί. Δεν είχε δοκιμαστεί και ποτέ σε τέτοιες συνθήκες πίεσης. Δεν είναι κακό, γιατί ο άνθρωπος ήταν στην Πράγκα που ο πρόεδρος της έλεγε ότι εμείς πάμε να βγούμε τέταρτη πίσω από Πόρτο Μπενφίκα. Επιτυχία κιόλας. Και το χειροκροτούσαν κιόλας τέταρτο, έτσι. Εντάξει. Τέλος από εκεί και πέρα, ναι. πρέπει για μένα ο ΠΑΟΚ να ψάξει να βρει τη νέα ημέρα, διότι με αυτόν τον προπονητή θα χάσουμε όλους τους στόχους που έχουμε μέχρι το τέλος σεζόν. Θα βγούμε τρίτη. Δεν θα περάσουμε ούτε καν στο τελικό του κυπέλου και είμαι σίγουρος ότι θα αποκλειστούμε και από τα προκριματικά. Διότι δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίχτες. Δεν μπορεί, δεν το έχει. Δεν το έχει. Και παίχτες να του φέρεις, δεν μπορεί να τους εμπνεύσει. Δεν προλαβαίνει. Έγινε Στράτο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο. Ένα επίλογο σε παρακαλώ. Ναι. Για μένα, φίλε, ο Σέρβος κάτι χρωστάει. Ναι, αλλά δεν αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Ρώτησα. Ρώτησα, απ' έξω ρώτησα. Εγώ ρωτάω, ενδιαφέρομαι φίλο όπως και εσύ. Έτσι ρωτάω, όχι για. Δηλαδή την ίδια πρεμούρα του ρίχνει, με το ίδιο φάγωμα στα νύχια. Μου λέει, υπάρχει περίπτωση αυτό, έτσι. Να ξέρεις. Και το καλό είναι ότι μου τα λένε γιατί ξέρουν ότι. Γιατί ρωτάω. Έτσι. Δεν θα πάω να το γράψω κάπου. Και μία κουβέντα ακόμη για την Κοσμοτέ TV που είπε στην είδηση. Τελικά το πρόβλημα ήταν ο ΠΑΟΚ να μην πάρει το σκοτάδι. Αυτό καλά φίλε εννοείται. Δεν τρέπεστε λίγο. Γεια σου Στράτο! Χιλιά! Πάμε παρακάτω. Ναι! Γεια σας, χαίρετε και συγγνώμη περιμένατε. Ναι! Ρε μάλια! Είσαι πολύ τυχερός ρε φίλε γιατί είμαι στα ΚΤΕΛ Καλκιδικής. Έφτασα μετά. Ήθελα να σου φέρω ένα αγαπημένο σου λουδάκι. Δεν θέλω να τσαντίζεσαι. Και να θυμώνεις όταν βγαίνει πριν από σένα ο Μενώτη και λέει πράγματα που δεν σου αρέσουν. Αγόρι μου δεν είναι. Να ξέρεις. Έχω παντού αυτιά. Να ξέρεις. Και εκεί τους αγαπάω και τους δύο, να ξέρεις. Και με αγαπάνε και αυτοί. Είναι γνήσιοι. Και ο τρίτος που είναι μαζί τους που δεν είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Έτσι. Και το παλικαράκι, να ξέρεις. Ο Στέλιος. Ένα πράγμα θα σου πω, ναι. Αγόρι μου. Ναι. Ένα πολύ απλό πράγμα, έτσι. Κάνω μία από τις χειρότερες δουλειές στον πλανήτη. Ταξιτζής στην Ελλάδα. Α, νόμιζα θα έλεγες τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έτσι. Και γνωρίζω τι γίνεται. Γνωρίζω, ας πούμε, τις 190 νερουφιάνοι και 10 εκπαιδεύονται. Αυτό είναι δυστυχώς στην Ελλάδα. Βαριά κουβέντα λες τώρα, βαριά κουβέντα, ναι. Βαριά κουβέντα, αυτά τα βιώνω κάθε μέρα. Έτσι, και στη δουλειά μου και στην Ελλάδα. Ναι. Να σου δώσω να καταλάβεις, το 65 όταν ξεκίνησε να χτίσει ο σχολεμένος ο πατέρας μου, τον πατρικό μου, στο Ρεόκαστρο, ναι. Ξεκίνησε με οικοδομική άδεια το 1965. Ποιος έχει δει με οικοδομική άδεια. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Ναι. Έκανε αυτό το έγκλημα, ήταν αριστερός. Μάλιστα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Κατάλαβα φίλε. Και ξεκίνησε να κάνει σπίτι τότε και λέγανε ο κομμουνιστής θα κάνει σπίτι. Μάλιστα. Το έλεγα. Κάθε μέρα ήταν η αστυνομία πάνω με καταγγελίες. Αφού έρχονταν η αστυνομική και τους έλεγε σκορεμένη μάνα μου. Κάθε μέρα. Αφού ξέρεις ότι έχει κορονοϊό. Ρουφ. Αφού έχουμε καταγγελία. Ρουφ Γκάρντεν. Ρουφ Γκάρντεν. Τώρα, που άκουσες τις αυτά που είπα εγώ για το Μενώτη και λεπτά.
Εντάξει, τι, άμα ο άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου. Τώρα μην, μην το κάνεις αυτό. Όχι, τώρα μιλάτε, τώρα κάνω το χαβαλέ. Τώρα μην είναι, δεν θέλω. Δεν, άστε, μιλάτε, δεν είναι. Όχι, μα κοίταξε ότι είναι ψυχοθεραπεία το ραδιόφωνο. Αυτό. Ψυχοθεραπεία. Και πρέπει να παίρνει εξτρά λεφτά. Άκουσε με μία συμβουλή, θα σου δώσω αν μου επιτρέπεις. Παρότι με περνάς 1,5 χρόνο. Μία συμβουλή. Αγάπη. Δεν σε περνάω 1,5, σε περνάω 4 γεμάτα. Τώρα πήγα εγώ να σου κόψω, εσύ αμέσω να σήμερα τα κάνει. Αγόρι μου, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν χωράς καταρχήν. Τι δάχτυλο πρέπει να είναι αυτό? Μπράβο, πρέπει να μαζευτούν όλα τα ζουμουσάκια μαζί και πάλι δεν ξέρω να θα φτάσουν. Δεν χωράμε ούτε πίσω από το πόδι του ελέφαντα. Λοιπόν, να σου πω ένα πράγμα. Τι εξετάζω εγώ και το κάνω και σαν παραγωγό, σαν ραδιοφωνατζής. Ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Το αναρωτιέμαι την ώρα που λέει κάτι που με εκνευρίζει, που με βγάζει από τα ρούχα μου, που μπορεί να θυμώσω, που μπορεί να νομίσω ότι πάει να βλάψει αυτά. Στο τέλος αναρωτιέμαι αυτό το πράγμα. Είναι. Μπορεί να πονάει διαφορετικά από... Και δεν το λέω για το Μενώτη, για όλους σας. Αναρωτιέμαι αυτό, το πιστεύεις Παύλε μου. Και στο τέλος της σκέψης μου υπάρχει μου τα τέσσερα γράμματα και λέω δικαιολόγησέ τον. Πού πήγε να βρίσει, πού πήγε να μαλώσει, πού πήγε να κατηγορήσει, πού πήγε. Γιατί πονάει κι αυτός, εκεί βέβαια που ξέρω ότι είναι καθαρή η σκέψη και όχι βαλτός για να κάνει ο άλλος να φύγει ο Σαββίδης, έτσι. Δηλαδή, εμένα αυτός δεν μπορώ. ΠΑΟΚτζής που λέει αυτή την κουβέντα δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ, φίλε, με τίποτα να φύγει ο Σαββίδης. Έτσι, παρακαλώ. Αυτό, δηλαδή βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ορισμένοι, δεν λέω για το Μενώτη, έτσι. Βγαίνουν και λένε ορισμένοι ότι ποστάρισε φωτογραφίες από την πισίνα με σαμπάνιες και με τέτοια. Λέω, ρε, πάτε καλά. Και τι έγινε, ρε παιδιά? Τι πειράζει, δηλαδή, όχι, ο άνθρωπος. Μια στιγμή, ρε παιδιά, δεν έχει ξοδέψει. Τα 150 που έχασε ο πατέρας σου και τα άλλα 150 που έχει στην άκρη για να σου κάνει καινούργιο γήπεδο. Εκεί να είναι καλά και το ότι ανέβασε το τέτοιο σε χαλάει. Να πω και κάτι άλλο. Παύλε μου, να πω και κάτι άλλο. Ένα χρόνο παλικαράκι με 1350 στον πλανήτη Μπαμπά. Να πω και κάτι άλλο. Μην τρελαθούμε τελείως. Όποιος κατηγορεί το γιο Σαββίδη, παιδιά, μοιραία το καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει στον μπαμπά Σαββίδη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα νέο παιδί, θα κάνει τα λάθη. Εγώ έχω πει κιόλας, δεν έχω καμία, ούτε καμία εξάρτηση, ούτε κανένα θέμα. Έτσι, ότι δεν είσαι ένα οποιοδήποτε παιδί. Είσαι ο γιος του μεγαλομετόχου. Βεβαίως, ναι αυτό. Άμπρα. Όχι όμως, περνάμε πριονοκορδέλα το γιο, λες και είναι από άλλο πλανήτη, ή λες και δεν αναφερόμαστε στον πατέρα. Ή λες και ο γιος κάνει πράγματα έτσι χωρίς να τα ξέρει ο πατέρας. Ρε παιδιά, ας σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Πέντε πράγματα. Ούτε κάνω αβάντα σε κανέναν, ούτε αγιογραφώ. Έτσι, αλλά ας σκεφτούμε τι έχει δώσει αυτή η οικογένεια και τι θα δώσει ακόμα. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό. Κωσίμου. Και δεν το λέω για το Μενώτη, το επαναλαμβάνω. Δεν το λέω για το Μενώτη που μου είναι πολύ συμπαθής και τον γουστάρω πολύ. Έτσι. Γιατί ο Μενώτη, φίλε, όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, βγάζει ό,τι πάθος έχει, φίλε, ό,τι αγάπη και λατρεία. Για την ομάδα τη βγάζει. Εμένα αυτό τη σκεπάζει όλα. Δεν το λέω για το Μενώτη, το ξεκαθαρίζουμε. Και εμείς βγάζουμε. Και εμείς βγάζουμε αγάπη και τέτοια, αλλά δεν παίρνουμε κάθε φορά που θα πάρουμε, αρχίσουμε να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά. Αυτό μου θυμίζει κάποιους τύπους που πάνε στο Σταυρό και κάνουν μεγάλη εκκλησία και αναπανώνε. Έγινε Παυλάρα! Λοιπόν, σε φιλό! Θα σου πω ένα να μου πεις. Λεπτό, να μου πεις. Σου πω ένα πράγμα και να κλείσω. Ναι. Λοιπόν, ας σκεφτούμε ότι μετά τον Γιάννη το Σαββίδη είναι από πίσω ο Γιώργος και ο Νίκος. Ο οποίος Νίκος πήγε και σπούδασε πάνω σε αυτό το αντικείμενο στην Αγγλία. Κάποιος δεν μου είπε. Εκείνος είναι που θα κάνει το κουμάντο. Ρε παιδιά, αύριο πόσο χρόνια ακόμα θα ασχολείται. Μακάρι ο άνθρωπος θα ζήσει 200 χρόνια ο Ιβάν. Αλλά δεν θα δώσει τη σκυτάλη στα παιδιά του τα οποία αγαπάνε τον ΠΑΟΚ παθολογικά. Απλά ο ένας είναι πιο. Είναι ένας χαρακτήρας Χ. Εγώ τα δύο παιδιά μου βλέπω. Πώς είναι η Νεκταρία μου, πώς είναι ο Θάνος μου. Φίλε, από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα και βλέπω άλλες συμπεριφορές. Λοιπόν. Η Νεκταρία σου είναι μια κουκλίτσα και το μικρό είναι και ένα το μαρτυρικό με. Γεια σου Παύλε, φιλιά! Μα τα βλέπω από μένα, ρε φίλε! Φιλιά! Τα βλέπω από μένα, έβλεπα την αδερφή μου, έβλεπα και εμένα! Αυτοπυρπολούνται οι άλλοι! Γεια! Φιλιά! Γεια σου Γαϊδουράκατε! Λοιπόν. Φιλιά! Yeah. Ευχαριστώ Λέω, πολύ! Το καλό. Γεια! Yeah. Πάμε! Γεια σας! Ναι! Καλησπέρα! Καλώς το παιδί και συγγνώμη που περιμένατε! Ναι! Γεια σας! Εγώ είμαι! Βεβαίως! Ναι! Γεια σας! Κωστή, καλησπέρα! Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Το όνομά σου? Ξεκινάς με... Χάρης από Πανόραμα. Μάλιστα. Ξεκινάς την εκπομπή σου και λες θέλω να μιλήσω γι' αυτό, αλλά δεν θα μιλήσω γι' αυτό, παρά αυτό, παρά εκείνο, παρά το άλλο.
Σε παρακαλώ και... πάρα πολύ αυτή τη λέξη το παρά, επειδή δεν έχουμε παρά, να μην χρησιμοποιείτε πια. Το μόνο παρά που έχουμε είναι το παράθυρο. Το παράθυρο. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και να διαλευκάνουμε λίγο, γιατί χθες στη ζούγκλα ο Ζαγόρας είχε τον κύριο Κάζη. Ναι. Είπε κάποια πράγματα για τους μικρομετόχους. Θα παρακαλούσαμε και τον κύριο Ζαγόρα. Ο Γιώργος που θα έρθει θα τα διευκρινίσει. Να μάθουμε παραπάνω πράγματα. Βεβαίως. Πιστεύω ότι θα ακούει. Θα θέλαμε να μάθουμε παραπάνω βεβαίως. Πράγματα. Βεβαίως. Αυτό. Γι' αυτό. Πολλά, Κωστή. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Ναι! Γεια σας. Έλα. Καλά! Από μακριά με βλέπει. Μια μάτρα. Δεν το πάει να με ζυγώσει. Όχι μόνο εμένα και τον Κυρδιονίση και τον Γιώργο και όλους τους συντριβανίσιους. Δεν θέλω να ακούω τη φράση ότι μπορώ να βγούμε τρίτη ή δεύτερη. Είμαστε πρωταθλητές φέτος. Το δικαστήριο δεν έγινε ακόμα. Ναι. Ο Ολυμπιακός, θα τον πω με το όνομά του σήμερα. Πώς έτσι. Δεν είναι πάνω από τη Γιουβέντους και από τη Φενερμπαχτσέ. Ναι. Σωστό. Κάτι περιμένουμε εκεί. Βεβαίως. Για μένα δεν τελείωσε τίποτα. Τίποτα δεν τελείωσε. Είμαι πρωταθλητής. Θα τιμωρηθούν όπως τιμωρήθηκα και εγώ τις άλλες φορές. Έγινε Παυλάρα μου. Μπιζίμ. Παυλίδη. Το χάρηκα. Παυλίδη. Το χάρηκα. Ναι, τα χαιρετίσματα. Αδερφός. Αδερφός. Άκου να δεις, πήγε να πάρει από το κόκκινο κτίριο γυαλιά μόνο να γράφουν πάω για τη σύζυγό του. Θα τρελαθούμε, πόσο έλα, ρε, φίλε. Ήθος, ήθος, αγόρι μου. Μία λέξη γράφει, πάω μόνο. Μπιζή, πάω, γεια, φίλε. Ναι. Εδώ, τελευταίος. Ξάδερφε. Ναι. Έλα, ρε, ξάδερφε. Τι γίνεται, ξάδερφε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Μπορεί να μου σούφρομαι να γυρίσει αυτός ο αριθμός που είναι τώρα oh. και να πας το 94 και να προχωράς. Εδώ, γάτο τσακανό, καταπληκτικό, φανταστικό, υπόροχο, πιπιδό, καψούριδες. Όχι. Ζούμπο, ζούνε με και τα γύρα πιάτα και με. Ουφάλες. Κληρώνω. Δύο πιεσόμετρα. Ένα άλλο σπιρ. Οι δύο γιογιό, δύο καθετήρες! Τρεις καρδιές! Δύο καθετήρες! Ωχ, η γριά κότα έχει το ζουμί, ο γέρος κάνει εκπομπή, φίλε! Έτσι. Αγόρι μου. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είμαστε, αδερφέ. Γιατί να μην είμαστε. Δεν βλάψαμε ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον επίτηδες. Επίτηδες δεν το κάναμε. Κατά λάθος μπορεί. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε φιλώ. Γεια, γεια. Ακροατής με τον παρατσούκλι ξάδερφος. Τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα την καλή βραδιά. Καλώς στη Γεωργία. Σύντομη περιεκτική. Happy birthday του γιου, φίλε. Happy birthday του γιου και της κόρης. Γιατί η κόρη... Εμένα τι happy birthday λέει του γιου. Της κόρης τίποτα, παιδιά. Της κόρης τίποτα. Σε ευχαριστώ, Τζόρτζια μου. Να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Εκεί, το Δημήτρη, όλους, και ό,τι και αγαπάς. Και από το Μίτσο έχεις χρόνια. Φιλιά στο Μίτσο, φιλιά. Θα του τα δώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ, σε φιλώ. Για να τα πούμε. Γεια σου, Γεωργία μου, αύριο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Επιστρέφουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάμε για το τελευταίο σκέλος. Αν τα καταφέρουμε θα επικοινωνήσουμε και με το διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Να στείλω την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου στο Παπα-Νικολάου. Σε ακούμε στο χειρουργείο, στο Παπα-Νικολάου, με τρέλα ζούμου σου. Γεια σου, Νικόλα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Με τη μαμά, γρήγορα στα πόδια της, γρήγορα σιδερένια. Και όλοι όσοι, όχι μόνο αυτό το διάστημα, γενικά όσοι περνάτε από διάφορα θέματα υγείας, τότε καταλαβαίνουμε και εκτιμάμε αυτό που τις άλλες ώρες και φορές και εποχές έχουμε και το θεωρούμε δεδομένο. Είναι τερλή κλεισαδούρα, μεν. Τρελό κλισέ, το την υγειά μας πρώτα, αλλά όταν κάποιος, είτε εμείς είτε κάποιος δικός μας πάθει κάτι, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλα τα υπόλοιπα για τα οποία μπορεί να αγχωνόμαστε, να στεναχωριόμαστε, να οργιζόμαστε, να ζοριζόμαστε, οτιδήποτε, όλα τα άλλα περνάνε πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Παίζουν σε δεύτερο πλάνο. Πρώτο και σημαντικότερο είναι αυτό. Να είμαστε υγιείς, να είμαστε
να στεκόμαστε στα πόδια μας. Μέχρι να επικοινωνήσουμε, αν τα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, ανοιχτές οι γραμμές 2310-287-888. Τώρα, επειδή έρχονται ερωτήματα για τον καινούριο τεχνικό διευθυντή με παρουσία στην Wolfsburg, πολυετή, με δεκαετή παρουσία στη Werder, δεν είναι κάποιος που δεν γνωρίζει το αντικείμενο καταρχήν, έτσι, δεν είναι ένας ο οποίος έρχεται από πρωτάθλημα άγνωστο, έρχεται να μάθεις του Κασίδα το κεφάλι, έρχεται ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, πρωτόβγαλτος, δεν είναι. Τα 42 του χρόνια μη σας ξεγελάνε, γιατί έχει ήδη πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και μάλιστα στην Bundesliga. Τώρα, τι θα προσφέρει εδώ, πώς θα προσαρμοστεί, αν θα καταλάβει την οτροπία μας και θα καταλάβουμε εμείς τη δική του, αν θα κάνει χωριό με μας, να το πω έτσι πολύ απλά, αν θα μπορέσει να συνεννοηθεί με τον προπονητή, είτε είναι αυτός είτε είναι άλλος, πώς θα διαχειριστεί τις πωλήσεις, πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν κατάφερε ο προηγούμενος να κάνει μία πώληση. Έτσι. Δεν κατάφερε. Πάμε. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Βασίλη. Έλα Βασιλάκι μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές, φίλε. Είδα, τώρα είδα την κλίση. Αγοράκι μου, καλώς τον παλάμι τώρα. Νόμιζα ότι δεν μπορούσα να σε πάρω, σου στείλα το μήνυμα, είδες το κανονικό, οπότε και πάλι από... Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Να είστε πάντα. Πάμε στα δικά μας. Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι. τα δικά μας είναι ως εξής. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν κάνουμε εμείς οι φίλαθλοι, θα πρέπει ένα πράγμα να δείξουμε. Να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όπως εμείς θέλουμε, όπως εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό είναι όμως... δεδομένο. Ξεκινάμε με αυτό. Έτσι, δεν το συζητώ. Ένας λογικός άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να δείχνει παρόρμηση σε πράγματα που όλοι μας αγαπάμε. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω για τον Σαββίδη, ο οποίος έχει επενδύσει τόσα πολλά λεφτά στην ομάδα. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος ξέρει παραπάνω από εμάς. Δεν νομίζω να είναι τόσο κορόιδο όταν έχει επενδύσει 150 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να αφήνει την ομάδα στην τύχη έτσι. Όχι βέβαια. Πρώτος, Βασίλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρώτος, όπως και εγώ είμαστε εμείς, να ξέρετε, δεν είναι ένας ψυχρός επιχειρηματίας που το βλέπει σαν ένα ξενοδοχείο, σαν μια εταιρεία ακόμα. Εδώ μέσα έχει βάλει πολύ συνέστημα, έχει βάλει πολύ πόνο ψυχικό, έχει βάλει πολύ ξενύχτη και ο ίδιος. Και ο ίδιος και η οικογένειά του. Έτσι. Ιδάλλως, δεν μπορεί σε αυτά τα πράγματα, Βασίλη μου. Δεν είναι μια επιχείρηση όπως όλες οι άλλες στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βάλεις μέσα συνέστημα, ειδικά στον ΠΑΟΚ, που ξέρεις ότι μέχρι να φτάσεις να κερδίσεις τίτλους, θα περάσει από διάφορα, από πόλεμο, από εμπόδια, από κατεστημένα, από πολλά πράγματα, έτσι. Εκτός ότι έχει επενδύσει ο άνθρωπος σε αυτό το σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ, με οικονομικά και όλα τόσα που έχει ρίξει στην ελληνική κοινωνία, έχει κάνει και το εξής, που είναι το καλύτερο για μένα αυτή τη στιγμή, ναι. Και έρχεται δευτερεύον ακόμα και για μένα μόνο πάντα. Έτσι, τα έχει βάλει με όλους τους Αθηναίους, τα έχει βάλει με το κατεστημένο, τα έχει βάλει για να κάνει μια κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου, την οποία αυτή είναι που έφερε δυστυχώς τη μεγάλη δυστυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που δυστυχώς σήμερα βλέπει τα άδεια σε όλη την τα γήπεδα άδεια σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Γιατί υπάρχουν οι Αθηναίοι οι οποίοι έτσι τους αρέσει. Εν τω μεταξύ ο Σαββίδης τους χαλάει εκεί τη μαγιά όλοι. Όλοι φίλε. Όλο το γλυκό. Τα είχαν τακτοποιημένα μια χαρά, Βασίλη. Έτσι, μια χαρά. Αυτό δεν το είχαν υπολογίσει. Αυτόν. Μπράβο. Τον ΠΑΟΚ, τον Σαββίδη, όλο δεν το περίμεναν. Για μένα έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που είπα το δεύτερο παρά τους τίτλους που πήραμε. Γιατί έχει βάλει μπροστά τα θεμέλια για μια κάθαρση, για ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ναι. Να βλέπουμε γήπεδα του 80 και του 85 να γεμίζουν κανονικά από την επαρχία μέχρι απάνω. Έτσι. Στη Τούμπα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Πριν φύγεις, κάτι το οποίο τώρα λόγω του ΚΑΣ, λόγω των δικαστηρίων, λόγω του Αυγενάκη, της Αρκούδα, του Μαρούπα, του έτσι, του αλλιώς, του αλλιώτικου, λόγω των κακών εμφανίσεων της ομάδας, λόγω όλων αυτών, η νέα Τούμπα θα γίνει ο κόσμος να χαλάσει. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι απλά
να το μεταθέσουν χρονικά αυτοί που βάζουν κάθε είδους εμπόδιο. Ο Πόντιος κάτι υποσχέθηκε. Δεν θα ησυχάσει αν δεν σηκωθεί το νέο παλάτι, η νέα Τούμπα. Να το ξέρετε αυτό. Σας το λέω με όλη τη βεβαιότητα. Αν κάτι αλλάξει, πάλι θα έρθω να σας πω, παιδιά, το και το έμαθα. Ότι δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι για αυτόν στοίχημα προσωπικό. Ξέρεις, σημαίνει Πόντιος, πεισματάρης, οραματιστής. Αυτό θα κάνει, φίλε. Η νέα Τούμπα θα γίνει, Βασίλη. Να ξέρεις. Εμένα προσωπικά αυτός ο άνθρωπος με αφήνει με εγγύηση, γιατί και, όπως το λες εσύ, είναι Πόντιος, έχει ξερό κεφάλι και μέχρι τώρα τα βήματά του δεν έχουν, δεν έχει κανένα στραβοπάτημα. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία από εμάς και όχι μιζέρια, παιδιά. Ναι, το αθλητικό τμήμα μας αυτή τη στιγμή είναι λίγο άρρωστο. Το αθλητικό τμήμα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, γιατί κάθε πρώτη του μηνός πάνε στα ATM και βρίσκουν τους λογαριασμούς πληρωμένους και δεν ικανοποιούν αυτό που θέλουμε εμείς και τον Ιβάν. Οπότε θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Θα δούμε πολύ μεγάλες ημέρες. Δεν έχουμε δει τίποτε. Θα δούμε όμως, γιατί έχουμε δει. Έχουμε και θα ζήσουμε και άλλες μεγάλες στιγμές. Γεια σου, Βασίλη μου! Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και πάλι να ευχαριστώ, αγόρι μου. Γεια σου, Βαλανιδωράχη. Γεια σου, Κούδα. Γεια. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωστή μου. Καλώς τον. Έλα, Χριστάρα μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, Κολομπάμπουε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, Κωστή, τώρα που είπε και με φωνή μου, αυτό που είπε ο Βασίλης για το γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγουμε. Έχει πολύ αέρα και με διακοπές. Θέλεις να μας ξαναπάρει. Α, έπεσε κιόλας. Πάμε. Ναι. Ξαναπάρε, Χρήστο. Γεια σας. Ναι. Κοτσαρί. Έλα. Κοτσαρί, εγώ είμαι. Καλώς τον. Εσύ είσαι. Έχεις αμφιβολία ότι είσαι εσύ. Να το δούμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αγόρι μου. Αδερφέ μου Κωστή, να είσαι δυνατός σαν το μάρμαρο του Βόλακα. Ωρε φίλε. Α, αυτά είναι φίλε. Δυνατός. Αγόρι μου λατομείο, αδερφέ μου λατομείο. Τι κάνεις, αδερφούλη? Καλά, φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ. Σ' ακούω το Θεώ κάθε μέρα, απλά δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Τώρα ήταν ευκαιρία. Τα χέρια τα χέρια στο φορτωτικό που σηκώνεις, τα μάρμαρα, τα βουνά που σηκώνεις και μετακινείς. Ναι, με προσοχή. Τόσο, με προσοχή. Τόσο δυνατός να είσαι, αδερφέ. Εμείς τώρα σχολάμε, πηγαίνουμε στο συνεργείο και θα πάρουμε το δρόμο προς την αναχώρηση. Αυτό, φίλε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λατομείο. Να σε καλά, αδερφέ μου, ζου μου σου, να προσέχεις. Θα φύγουμε και από αυτό, και από αυτή τη μιζέρια, εγώ θα το έλεγα. Εντάξει. Να φύγουμε γρήγορα, γιατί είχαμε καιρό να το νιώσουμε. Είχαμε, αυτό. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Η ομάδα μας μας έδωσε. Ο Παοξής καμιά φορά όταν όλα πηγαίνουν καλά, το ζητάει ο οργανισμός του. Ξέρεις τι γίνεται, λατομείο μου. Η πλειοψηφία και εγώ μαζί. Δεν χαλαστήκαμε και δεν γκρινιάξαμε και δεν εκφράσαμε τέλος πάντων την δυσαρέσκειά μας για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο που ήρθε, για το πρόσωπο που έδειξαν, για τη συμπεριφορά των παικτών και του προπονητή. Αυτό νομίζω ότι έκανε τον κόσμο να χαλαστεί πιο πολύ. Ο τρόπος. Με τα χέρια της τσέπης δεν πάμε πουθενά. Αυτό. Αυτό, φίλε. Ο τρόπος. Παίξε, μάτωσε, μάρκαρε. Θέλω να σκιστείς μες στο γήπεδο και μπορεί να έρθει και ένα κακό αποτέλεσμα. Αλλά θα σου πούμε. Όχι, και μόνο το έμβλημα, το φοράς το έμβλημα. Αυτό. Για εκείνο παίξε. Για τον Ιβάν Φαβίρη που φάει και όλα λιμένα. Αυτό. Τα πάντα όλα. Αυτό λέμε. Χωρίς να αποκαθυλώνουμε κανένα από τα παιδιά. Χωρίς να μας τα χάριστη, δεν ξεχνάμε, βεβαίως, ευγνωμονούμε για αυτά που έγραψαν ιστορία με τα double, με τα τρία πρωταθλήματα, όμως, με τα τρία κύπελα, όμως δεν γίνεται να βλέπουμε κάτι άσχημο και να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν μπορεί να υπάρχει αιώνια ασυλία μέσα εισαγωγικά. Έτσι, πρέπει να συνεχίσετε, εφόσον φοράτε τη φανέλα, να αντιματώνετε και ας μην έρθει το αποτέλεσμα. Πολύ φοβάμαι, έχει χάσει τα πολιτήρια, Κωστή. Αυτό... Μήπως ήταν η ώρα του Παύλο. Μήπως. Δεν ξέρω, φίλε. Διάβασα κάτι για Ίβιτς. Ναι. Ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή το γράψανε οι Ισραηλινοί, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν νομίζω. Τώρα, φίλε, διάφορα θα γράψουν, διάφορα θα πούν. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ούτε είναι ο ρόλος μας να πούμε έλα εσύ, φύγε εσύ. Δεν είναι, σαν εκπομπή. Σαν εκπομπή. Όταν το εθνόσημο στη καρδιά, εκείνο τίποτα άλλο.
Τα τέσσερα γράμματα και ο δικέφαλος. Φίλε, εμένα, όταν, όταν με ρωτούν, απαντώ. Νομίζεις ότι κάνει αυτός, νομίζεις ότι μπορεί να έρθει αυτός. Τι αγαπώ, το λέω. Αλλά να παίξω ματάκι ρόλο. Χορταράκι. Ματάκι χορταράκι, αλλά να πούμε. Να φύγει αυτός, να έρθει εκείνος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας και δεν γουστάρουμε κιόλας να το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Βέβαια. Απλά λέμε αυτό που βλέπουμε. Κάνουμε την κριτική μας. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Γεια σου, Λατομείο μου. Σε να φιλώ. Ξέρεις, αγαπώ. Ό,τι επιθυμείς, φιλώ, ό,τι επιθυμείς. Φιλιά! Είσαι αυτός που με φτιάχνει την ημέρα, φιλιά! Αγόρι φιλιά. Μου, αγόρι μου, αυτό θέλουμε. Και εσείς φτιάχνετε τη δική μου. Αυτές οι τρεις που είναι μέσα και τέλος να φύγουμε στην ώρα μας. Ναι! Όχι. Ναι! Όχι, έπεσε εδώ. Πάμε εδώ. Ναι! Και εδώ, πω, πάμε στον τρίτο. Ναι! 0-3 κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό ποσοστό σε βολές. Τι να πω, ούτε ο, ο Τσατσένκο δεν είχε τέτοιο ποσοστό σε βολές. Ναι, γεια σας. Ναι. Έρχομαι από πίσω και τους κάνω. Ωρε φίλε, τρεις με μένα μαρκάρισμα. Τι να πω, δηλαδή να πω Ισαουράλδα, Ισαουράλδαβας. Ήταν Ισαουράλδαβας. Για πες, Χριστάρα μου εσύ κλείνεις, δεν θα πάρουμε άλλους γιατί οδεύουμε προς το τέλος, να μην φάμε χρόνο. Για πες. Τώρα του γηπέδου έβλεπα ότι η πρώτη φορά η πρώτη πόση. Χρήστο μου, πάλι κάνεις διακοπές αδερφέ δυστυχώς. Δεν σε ακούω. Χρειάζομαι να δεν σε ακούμε. Χρήστο κάνεις διακοπές και αέρα και κάνεις και διακοπές δυστυχώς. Για πες, για μιλά. Όχι. Μ' ακούς. Έλα, τώρα σε ακούμε, ναι, ναι. Για πες. Έλα. Λοιπόν, λέω, έβλεπα λέω με αφορμή το γήπεδο. Ναι. Υποσχέσεις που έχει. Πρώτη υπόσχεση ήταν όταν βγήκε ο Τσίπρας το Σεπτέμβριο του 18. Ναι. Και είπε ότι δίνουμε, λέει, το. Δες, Χρήστο, δες ακούμε, δυστυχώς. Χρήστο, δυστυχώς. Όχι, έπεσε κιόλας. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Νεκταράκι, έλα. Δεν σας είπα, έχω σήμερα παρουσία προσκεκλημένη στο στούντιο. Ζούμε σου και χρόνια πολλά, μπαμπά. Αγάπη μου. Αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου, πώς αρέσει το στούντιο το καινούριο. Ναι. Ωραία. Τι ζωγραφίζεις, Frozen. Άντε, πήγαινε από εκεί, να χαιρετήσω. Άντε, καρδούλα μου. Λοιπόν, δεν μίλησε. Αν είχα, αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Δηλαδή, αν είχα στο στούντιο από τις 2 τον Θάνο μέσα, είμαι βέβαιος ότι θα το είχατε καταλάβει. Δηλαδή, κάποια κεραία θα ξυλωνόταν, κάνα καλώδιο, όταν κάνα μικρόφωνο, κάμια κονσόλα, κάτι θα καίγαμε. Κάτι. Νεκτάρια. Δεν καταλάβατε, έτσι. Δεν καταλάβατε τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους για τις υπέροχες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός στις 8. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο και όταν σας τηλεφωνούν να το λέτε. Αυτού του είδους τα ραδιόφωνα που δεν είναι κρατικά, που δεν σας παίρνουν τα χρήματα σε κάποιο λογαριασμό, ζουν από εσάς, ζουν μέσα από τις μετρήσεις, ζουν μέσα από τις διαφημίσεις και τις χορηγίες. Οι οικογένειες που δουλεύουν σε αυτού του είδους τα ραδιόφωνα. Και λέω σε αυτού του είδους γιατί δεν είναι κρατικό, γιατί είναι έτσι, ένα ραδιόφωνο όπως το ξέρετε. Νοικοκυρεμένα, χωρίς υπερβολές, χωρίς φανφάρες, χωρίς κραυγές, χωρίς πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό σας λέμε όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, αν μας ακούτε. Αν δεν μας ακούτε, πιθανό να μην ακούτε και αυτό που λέμε τώρα. Αλλά λέμε, αν μας ακούτε, τι ακούτε, αθλητικός Λίμπερο. Και αν σας ρωτήσουν για εκπομπές, πείτε αυτές που ακούτε. Είτε είμαστε εμείς, είτε δεν είμαστε και είναι άλλες. Πολύ σημαντικό. Σας φιλώ γλυκά. Θυμίζω ότι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί τα πάντα από ηλεκτρικά. Επίσης, Αιγαίων, οι δύο ψαραγορές, τα δύο υπέροχα ιχθυοπολία και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Και μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service, το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο Άβαλον το ξενοδοχείο, και φανοπείο και βαφείο, και καλύμπρες και υγραεριοκίνηση και τμήμα ελαστικών και τα πάντα όλα και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, σέρβις μικρό, σέρβις μεγάλο, τα πάντα η οικογένεια Χατζοπούλου με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής Ελλάς, σέρβις 47-43-12. Bye, bye, ζουμουσού λέμε!